δεν είναι μόνο αυτοί που βρίσκονται στη χώρα μας. Αλλά για μία ακόμη φορά την επισκέφθηκε ο James Franco, παιδιά, αγαπημένος ηθοποιός, με τη σύντροφό του, την Ιζαμπέλα Πάγκζαντ, βρίσκονται στη Μύκονο. Για τέταρτη φορά έρχεται στη Μύκονο. Βλέπουμε εδώ και διάφορες φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει με το προσωπικό ενός μαγαζιού από τη χώρα της Μυκόνου. Είναι η τέταρτη φορά και μάλιστα η τελευταία, αν θυμάμαι σωστά, που είχε έρθει ήταν πέρυσι το Σεπτέμβριο. Ορίστε! Αγαπάνε Μυκόνο. Βέβαια. Τίποτα, δεν πρέπει να φύγουμε. Όλοι πάνε στη Μύκονο και από εμάς, τους Έλληνες. Ξέρεις τι, ήταν δίπλα. Ήταν στην Ιταλία γιατί είχαν κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Εντάξει, τώρα δεν είναι και λίγο δελεαστικό. Για μια βουτιά στη Μύκονο. Μα δίπλα είναι η Μυκόνο. Στην Ιταλία πού να βουτήξει. Ούτως ή άλλως και οι Ιταλοί. Εντάξει, μας αγαπάνε και μας λατρεύουν και τιμούν κάθε χρόνο τη Μύκονο. Να τα πούμε και αυτά. Ένα ελικόπτερο δρόμος. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα σε κάτι που είμαι σίγουρος. Δεν θα ρωτήσω κάτι. Τι μαγαζί είναι αυτό στη Μύκονο που τα παιδιά έχουν αυτή την ενδυμασία. Ας πούμε ότι είναι καμπαρέ. Ναι, ναι. Στη Μύκονο. Πεθαίνω. Έχει καμπάνα, τι. Βλέπεις όμως με το χαμόγελο. Δέχτηκε, φωτογραφήθηκε. Δηλαδή δεν μασάει ο άνθρωπος. Είναι ωραία και ταπεινή και απλή άνθρωπη. Πάρα πολλά ταπεινότητα στη Μύκονο.